Ο Κύριος λέγει, όταν λέγει ο Θεός, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και το λέγει αυτό 500 χρόνια, 600 χρόνια μετά από τον θάνατο του Αβραάμ, το λέει στο Μωυσέα. Δεν εννοεί ότι ο Αβραάμ έχει πεθάνει και έχει χαθεί. Διότι πως εάν εχάνεται και γίνεται το χώμα όπως είναι η γη μας και επανήρχεται στην γη και τίποτα άλλο, πως θα μπορούσε να είναι Θεός ενός προσώπου και μιας υπάρξεως που έχει χαθεί? Για να λέγει ο Θεός εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, πάει να πει ότι ο Αβραάμ υπάρχει. Και όταν λέγει είμαι ο Θεός του Ισάκ, ο Ισάκ υπάρχει. Και άμα λέγει είμαι ο Θεός του Ιακώβ, ο Ιακώβ υπάρχει. Αλλιώτικα πως θα ήσαν? Πώς μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού που το πούλησα, αφού δεν το έχω πια? Ενός χωραφιού που δεν το έχω. Για να λέγω ότι είμαι ο ιδιοκτήτης αυτού του χωραφιού, πρέπει ανά πάσα στιγμή το χωράφι αυτό να δείχνει ότι είναι δικό μου. Ότι υπάρχει. Έτσι λοιπόν, όταν λέγει ο Θεός είμαι ο Θεός του Αβραάμ, σημαίνει ο Αβραάμ ότι υπάρχει. Πάντως είναι κυριότατη απόδειξη του Κυρίου από τη γραφή δια την ανάσταση των νεκρών, που λέγει εις τους Σαδουκαίους. Όπως βλέπετε, ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί τις γνωστές λογικές αποδείξεις περί υπάρξεως ψυχής, περί αθανασίας της ψυχής, περί αναστάσεως των νεκρών κτλ. Δεν χρησιμοποιεί τις λεγόμενες λογικές αποδείξεις. Είναι αυτές που διαβάζουμε σε μία ηθική του γυμνασίου, επί παραδείγματι, που λέμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη κλπ. Κλπ. Διότι πρώτον, τούτο εκείνο εκείνο, δεύτερον εκείνο εκείνο εκείνο. Αγαπητοί μου, αυτές οι αποδείξεις μπορεί να έχουν κάποια αξία, αλλά δεν έχουν απόλυτη αξία. Τη στιγμή που υπάρχει ο αντίλογος, δεν έχουν απόλυτη αξία. Σας το λέγω να το έχετε υπόψη σας. Μην αναζητάτε αποδείξεις ούτε περί Θεού, ούτε περί ψυχής. Εκείνος ο οποίος θέλει αποδείξεις περί Θεού ή περί ψυχής είναι έξω από την πραγματικότητα. Οι αποδείξεις είναι κατατεθειμένες, ή τι, μόνη η αποκάλυψη. Διότι με τον ίδιο λόγο που μπορεί να πει ένας υπάρχει ο Θεός, μπορεί κάποιος να λέει δεν υπάρχει ο Θεός. Με τον ίδιο λόγο που μπορεί να λέει ένας ότι υπάρχει ψυχή, κάποιος άλλος να λέει δεν υπάρχει ψυχή. Από πού μπορώ να το ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ψυχή? Μόνον από την αποκάλυψη, μόνο εάν έχω αποκάλυψη. Συνεπώς ο Κύριος δεν απαντάει στους Σαδουκαίους, όπως αντιλαμβάνεστε, με τας λεγόμενας λογικάς αποδείξεις, αλλά απαντά με την αποκάλυψη την οποία δίδει αυτή η Παλαιά Διαθήκη και προκειμένου με το αναφερθέν χωρίον ως απόδειξη. Είναι η μόνη ισχυρά απόδειξη η αποκάλυψη. Εάν θα μου πείτε άλλος δεν δέχεται την αποκάλυψη, θα απαντούσαμε δεν του ανήκει να ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός. Δεν του ανήκει, δεν του αξίζει να του ανήκει ότι υπάρχει ο Θεός ή ότι υπάρχει η ψυχή. Είναι εκείνο που απαντά η γραφή. Εγώ σας είπα ότι είσαστε ή Θεού και εσείς ως άνθρωποι αποθυμίσκετε. Δηλαδή, ως βιολογικά όντα ζείτε, ως βιολογικά όντα αντιλαμβάνεστε και ως βιολογικά όντα θα τερματίσετε επί της γης τη ζωή σας. Αυτό εννοεί ως άνθρωποι, δηλαδή τίποτα, σαν ζώα. Ο άνθρωπος που σκέπτεται, ο άνθρωπος που έχει αναβάσεις, ο άνθρωπος αυτός θα δεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Συνεπώς, για τον άνθρωπο που αξίζει, μία είναι η αποκάλυψη, μία είναι η απόδειξη, η αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός θα μου αποκαλύψει τον εαυτόν του και εγώ θα την δεχθώ την αποκάλυψη αυτή. Ο Θεός θα μου πει ποιος είμαι. Εκείνος που με έφτιαξε, εκείνος θα μου πει ποιος είμαι. Αν κάθομαι να ψάχνω να βρω, αν υπάρχει η ψυχή, δεν υπάρχει τότε. Αν σας πω αγαπητοί μου ότι υπάρχουν θέσεις φιλοσοφικές που λέγουν αν υπάρχω εγώ, όχι σαν ψυχή, αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε όνειρο, δηλαδή είσαστε εσείς σε μια ονειρόδη κατάσταση και νομίζετε ότι κάποιος σας ομιλεί. Και εγώ βρίσκομαι σε μια ονειρόδη κατάσταση και νομίζω ότι έχω μπροστά μου ένα ακροατήριο. Αλήθεια ονειρεύεστε? Για ψάξτε καλά τον εαυτό σας, λίγο και σας έπεισα ότι ονειρεύεστε. Ονειρεύεστε? Και αν σας πω ότι ονειρεύεστε, τίποτα δεν υπάρχει μπροστά σας. Όνειρο βλέπετε. Άλλο τι θα μπορούσε να πει κανείς. Μα για να βλέπω όνειρο, σημαίνει ότι υπάρχω. Πώς θα βλέπα το όνειρο αν δεν υπάρχω? Το είχε πει αυτό ο Ντεκάρτ, τέλος πάντων.
Λοιπόν, αγαπητοί, το πρώτο είναι η γραφή ως αποκάλυψης. Αυτό που είπε ο κύριος Σαδουκαίος. Το δεύτερο είναι η ανάστασή του ως απόδειξης επί τα πράγματα. Εγώ σας είπα αυτό που λέγει η γραφή. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ, και ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Αλλά θα σας το δείξω τώρα επάνω στα πράγματα. Θα αναστηθώ εγώ. Και όταν θα αναστηθώ εγώ, θα σας έχω δείξει ότι εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, είμαι ο νικητής του θανάτου, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση.